Το μεσημέρι της Κυριακής 27 Τρίτα προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται Ισπάνια» συνέντευξη του Νικόλα Μπράβο, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα. Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή ενώ αποκάλυψε πως για να βγάλει αλφα προς το ζήν δούλεψε ως delivery. Μάλιστα, στη χθεσινή εκπομπή είδαμε καλεσμένο τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά πως, τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Αθήνα ήμουν αρκετά ζωηρός. Ήρθα από τον μικρόκοσμο του Ξυλοκάστρου, ξαφνικά στο χάος της Αθήνας. Κινδύνευσα αρκετές φορές να σκοτωθώ με το μηχανάκι μου. Ζούσα στα κόκκινα και δεν το έχω μετανιώσει. Έχω φάει τα μούτρα μου, όχι λίγες φορές, έχω κάνει πολλά λάθη αλλά είμαι ακόμα ζωντανός. Δεν πίστευα στον εαυτό μου και στις δυνατότητες μου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είμαι ειλικρινής πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μου και έπειτα απέναντι στους άλλους. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τώρα πια, αφού έχω βαρέσει το κεφάλι μου και έχω πέσει βαθιά μες στο πηγάδι, μου έχει γίνει μάθημα. Οι ρίζες του προβλήματος ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Δουλεύω από πολύ μικρή ηλικία. Έχω δουλέψει σερβιτόρος, έχω δουλέψει σε συσκευαστήριο σταφυλιών, έχω δουλέψει σε πιάνο μπαρ σαν πιανίστας. Πολύ πρόσφατα δούλεψα και συνεχίζω να δουλεύω σαν delivery και είναι για μένα μια οικονομική βοήθεια. Έτσι ξεχρέωσα και το σπίτι μου. We'll be right back.